χαμηλό του καντάνια, αλλαγή του τρόπου λειτουργίας σε δίκα, νέες συμφωνίες με πρακτορία και σωστή ποιότητα μπορεί να είναι μερικές από τις λύσεις. Θα σας εξηγήσω με απλά λόγια τι συνέβη. Τι συμβαίνει μάλλον. Όταν μία ζακέτα ή ένα παλτό από κομματιαστά θέλει να το πουλήσει ο κατασκευαστής γύρω στα 300-500 δολάρια και το γραφείο το τουριστικό θέλει 500 ευρώ καπέλο, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αδύνατον ανταγωνιστικά να πουληθεί. Υπάρχουν αλλού αγορές οι οποίες πουλάνε πιο φθηνά. Η εμπειρία μας λέει ότι το κομματιαστό δεν πέθανε. Το κομματιαστό σαν είδος, το κομματιαστό σαν ένδυμα πουλιέται στο Ντουμπάι. Πολλοί από τους συμπολίτες μας που έχουν μαγαζιά πουλάνε, αλλά δεν έχουν αυτά τα καπέλα. Άρα η κύρια αιτία καταστροφές είναι αυτά τα τρία πράγματα που είπα. Και τα επαναλαμβάνω. Τα μεγάλα φορολόγητα ποσά που παίρνουν τα καμάκια και οι πράκτορες, οι ευήκα και όσοι μεγαλοβουναράδες συνεργάζονται και καλύπτουν αυτό το κύκλωμα και όλοι που άσκησαν και ασκούν εξουσία και πολιτική με πρώτης και κύρια τους βουλευτές που ανέχθηκαν και κάλυψαν αυτό το σάκριο κύκλωμα. Τρίτον, η καταστροφή όμως των μικροβιοτεχνών έχει και μια ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Πλήττει ευθέως και όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα ανεξάρτητα από τα επαγγέλματα που εξαρτώνται από αυτούς. Καθώς όλα τα μαγαζιά και τους επαγγελματίες του νομού, ρούχα, παπούτσια, πλήθη πρώτης ανάγκης, εξαρτώνται από αυτό. Αυτή η ιστορία, σε συνδυασμό με την ύφεση και τα μνημόνια και τη λιτότητα, γίνεται ένα μείγμα εκρηκτικό. Κλείσιμο μαγαζιών και φτωχοποίηση και ανεργία τη βλέπουμε καθημερινά μπροστά μας. Η ανεργία, η φτωχοποίηση και το κλείσιμο δεν είναι επιδημίες, ούτε είναι φυσικά φαινόμενα. Δεν είναι ούτε σεισμοί, ούτε χαλαζόπτωση. Γίνονται μέσα από μια εφαρμοσμένη πολιτική και στον νομό μας. Και για να μην μιλάμε γενικά, αυτή η πολιτική που είπα προηγούμενα οδήγησε σε αυτό το πράγμα. Τρίτον, είμαστε υπέρ μιας επιχειρηματικότητας που αναπτύσσεται μέσα στα πλαίσια που η κοινωνία θεσμοθετεί. Και η επιχειρηματικότητα αυτή επιχειρεί κυρίως τώρα που η χώρα μας και ο νομός μας βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση λόγω του μνημονίου. Παρακαλώ. Λοιπόν. Και ο νομός μας βρίσκεται σε τραγική κατάσταση λόγω του μνημονίου. Πρέπει να επιχειρεί όχι με βάση το μέγιστο κέρδος, αλλά και την προσφορά στην κοινωνία. Παραδείγματος χάρη, βάσει των μνημονίων πρέπει να πέσουν οι μισθοί. Αυτό για μας είναι απαράδεκτο και μεγάλο λάθος. Πρώτον, διότι το εργατικό δυναμικό, οι εργαζόμενοι όλοι στην κοινωνία αποτελούν έναν αντικατάστατο κεφάλαιο και μέρος της παραγωγικής διαδικασίας που δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει και να βρεθεί. Οποιαδήποτε μείωση των μισθών μπορεί να φέρει κοντόφορα αποτελέσματα σε μερικούς κοντόφορους επιχειρηματίες, στην ουσία όμως βλάπτει την ίδια τους επιχείρηση και τον εργαζόμενο και το μέλλον της Βούνας. Δεύτερο, για το κομματιαστό. Ξέρουμε όλοι πολλά από το αποκοτώματι πηγαίνουν στους Κινέζους. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν που παράγονται το απότομα, καλό θα είναι για να μπορέσει, γιατί όλοι ζούμε σε αυτή την πόλη, να πουλήσουν αυτά τα αποκόμματα σε φθηνότερες τιμές στους συγγενείς, στους φίλους, στους γνωστούς, στους γείτονες, ώστε και να υπάρχουν και αυτοί να επιβιώσουν, αλλά και να υπάρχουν καινούργιοι τεχνίτες και προπαντός να αποτελεί παράδειγμα για να μπαίνουν καινούργιοι νέοι μέσα στη δουλειά. Χωρίς αυτό, κάποτε θα μείνουν μόνο με τις επιχειρήσεις τους. Τρίτον, λένε μερικοί ότι το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα και ότι θα πάρουν τις επενδύσεις και θα πάνε αλλού κλπ. Η δικιά μας θέση είναι η εξής. Σε ένα μικρό νομό όπως είναι ο δικός μας, το κεφάλαιο πρέπει να έχει πατρίδα. Πρέπει να παίξει ρόλο πατριωτικό και κοινωνικό. Εμείς πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι πάνω από τα κέρδη. Και να πάψουν να είναι φιλάνθρωποι. Αλλά να είναι άνθρωποι δίπλα στους συνανθρώπους τους. Δεν μπορούν να στρέφουν το κεφάλι με 40 και 50% ανεργία. Αυτός ο τόπος μας έδωσε πολλά.
και πρέπει να υπάρχει ανταποδοτικότητα. Του τα χρωστάμε. Τέταρτον, είμαστε εναντίον στο σύστημα που με αποκλειστική ευθύνη των δύο μνημονιακών κομμάτων λειτουργήσε την προηγούμενη 20ετία βάση. Βάσει του οποίου είχαμε ιδιωτικοποίηση των κερδών και κοινωνικοποίηση των ζημιών. Παράδειγμα, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 90 έγινε κάποιες ρυθμίσεις προς όφελος των μικρών, στη συνέχεια αυτές έγιναν μπούμερα. Και έγιναν μπούμερα διότι είναι αδύνατον, ήταν αδύνατον να ξαναβγούν στην παραγωγή αφού χαρίζοντας ή ρυθμίζοντας ορισμένα δάνεια, δεν είχαν κεφάλαιο κίνησης. Και με την αύξηση του χορδά και των δερμάτων, αυτοί ήταν ούτως ή άλλως καταδικασμένοι. Τους καταδίκασαν μάλλον. Αντίθετα από αυτές τις ρυθμίδες, ωφελήθηκαν πολλοί οι οποίοι δεν έπρεπε και είχαν τη δυνατότητα με τις γνωστές συνέπειες να φτάσουν το 97, να αγοράζονται εμπορεύματα τα οποία δεν είχαν παραγγελίες, και με την πτώση των τιμών να καταστραφούν μια σειρά από εταιρείες. Πέμπτο, πιστεύουμε σε ένα ενιαίο αδέσμευτο συνδικαλιστικό όργανο όπου η εκπροσώπηση αυτό θα γίνεται με κριτήρια αξιοσύνης και όχι με κριτήρια αν είναι δικά μας ή δικά σας παιδιά. Αυτό τόσο στα πρωτοβάθμια όσο και, και στην Ομοσπονδία στην ΕΔΙΚΑ, διότι οι τελευταίες εμπειρίες και τα τρία είναι τραυματικές. Οι περισσότεροι ανέβηκαν σε αυτά τα συνδικάτα με στόχο την πάρτη τους. Τα κριτήρια εκπροσώπησης θα πρέπει να είναι το καλό του νομού και του κλάδου, και όχι προσωπικές ανελήξεις ή πολιτικές σταδιοδρομίες. Έκτον, πιστεύουμε στην ανάπτυξη αυτού του τόπου και αυτό θα έρθει με σωστή συνεργασία, με σωστή πληροφόρηση, με ανταλλαγή απόψεων, με το να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ και πάνω απ' όλα με το να δράσουμε όλοι μαζί ώστε να σταματήσει η αιμορραγία των απαράδεκτων προμηθειών προς πρακτορία καμάρια που οδηγεί την πλειοψηφία των γουνοποιών σε μαρασμό και θάνατο και σε αφορολόγητο πλουτισμό των tour operators. Δεκάδες εκατομμύρια φύγανε από την Καστοριά και δεν ξαναεπενδύθηκαν εδώ. Δεύτερον, να πιέσουμε ώστε να αλλάξει για μια για πάντα διαδικασία έκδοσης βίζας από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και να καταγγείλουμε τα λαμόγια που θησαυρίζουν από τη διαδικασία αυτή. Τρίτον, αλλαγή του τρόπου λειτουργίας σε δίκα και επαναδιαπραγμάτευση των ποσοστών που παίρνουν τα πρακτορία. Αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα των φορέων, χρειάζεται και παρέμβαση της πολιτικής εξουσίας. Και εμείς δεσμευόμαστε είτε αν κάνουμε βουλευτή, είτε αν μπούμε στην κυβέρνηση να το πράξουμε. Αυτό το καρκίνωμα θα φύγει από την Καστοριά. Τελείωσε. Προς όφελος των μικροβιοτεχνών, ιδιαίτερα τώρα που τα δέρματα είναι ακριβά. Χαμηλότερα δάνεια σε μικροβιοτέχνες με παράλληλη εξασφάλιση πωλήσεων μέσω της νέας ενδίκας η οποία θα παίζει το ρόλο των οποίων είχε αρχικά το 1977 οριστεί να παίζει. Πέμπτον, και εδώ είναι μια καινοτομία, προτείνουμε τη δημιουργία μια πόλη της Γούνας. Αντί να κάνουμε καινούργια ενδίκα, να κάνουμε την πόλη της Γούνας, ενός μεγάλου κέντρου που θα λειτουργεί σε συνεταιριστική μορφή στα πρότυπα των γνωστών outlets όλο στον κόσμο, όπου θα δίνει τη δυνατότητα στον αγοραστή να προβεδεύεται απευθείας από τον παραγωγό. Θα σας πω κάτι τώρα. Προχθές ήταν εδώ και έγινε στη Θεσσαλονίκη το ελληνορώσικο συμπόσιο, όπου ήταν οι Ρώσοι tour operators και εμπορικοί ακόλουθοι και είπαν ότι περιμένουν μία αύξηση των Ρώσων τουριστών κατά 30-40% φέτος. Λοιπόν, μάλιστα σε κάποια στιγμή, να μην το διαβάλω τώρα, είπε ότι μπορεί να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια κάποτε. Εδώ είναι η καθημερινή, 25 Απριλίου. Από την άδειξη αυτήν όμως των τουριστών και όπως μας λέει μετά στην ίδια εφημερίδα από πίσω, ο πρόξενος λέει να θέσουν ως προτεραιότητα τις ανάγκες της
Κρουσίδας Γυναίκας προέκρυψε χθες τους Έλληνες επιχειρηματίες ο κύριος Σεργέη Φεντόροφ. Λοιπόν, από την άδειξη λοιπόν θα πρέπει να ωφεληθούμε και εμείς και να δώσουμε τους Ρώσους το μήνυμα ότι μπορούν να παίρνουν καλύτερες τιμές για να αγοράζουν από εδώ. Γιατί αν δεν αγοράζουν καλύτερες τιμές, γιατί να αγοράζουν από εδώ. Αλλά με αυτές τις τιμές και τα καπέλα που βάζουν τα πρακτορία, δεν υπάρχει πιθανότητα με την αύξηση των δερμάτων να επιβιώσουμε. Οι τιμές μας θα είναι πιο ακριβές από αυτές που θα πουλούνται στη Μόσχα. Αντί να διαφημίσουμε λοιπόν το προϊόν, θα το δυσφημίσουμε. Έβδομο. Επειδή είπαμε όμως ότι πρέπει όλα τα κόμματα να δημιουργόμαστε πριν από τις εκλογές, ούτως ώστε ο λαός να ξέρει τι γίνεται, θα πρέπει να αναλύσουμε τις επιρροές που έχει για τη Χούνα. Οι επιλογές που έχουν τα κόμματα σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της χώρας. Εμείς λέμε καθαρά ότι πρέπει να έχουμε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και σχέση φιλίας με όλους τους λαούς χωρίς επεμβάσεις. Ρωτώ λοιπόν, και είναι ένα πράγμα το οποίο απευθύνω υποθετικά και στους φορείς αλλά και σε όλα τα κόμματα. Αν γίνει μια επέμβαση στο Ιράν, τι θα γίνει το Ντουμπάι? Πολύ απλά. Άρα, παίζει ρόλο η θέση του καθενός κόμματος στο ζήτημα του τι κακό μπορεί να γίνει στην Καστοριά. Παίζει. Δεύτερον, η πυρηνική ομπρέλα, τα οποία πρότεινε για την Τσεχία και για Μπακογιάννη, όταν ήταν υπουργός εξωτερικών και που είχαμε φοβερές αντιδράσεις από την πλευρά των Ρώσων. Είστε σίγουροι ότι άμα αυτό θα προχωρήσει δεν θα βάλουν αντισταθμιστικές απειλές οι Ρώσοι? Τρίτον, Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης, ο κ. Παπανδρέου πριν ακόμα ανεβεί, κατέστρεψε αυτόν τον αγωγό. Ναμπούκο, South Stream, καινούργη αγωγή. Στο Ναμπούκο μάλιστα είναι ο πρώην διευθυντής, είναι ο πρώην υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας. Εμείς τι κάνουμε? Θα μπορούσε αυτά τα αντισταθμιστικά ωφέλη να μπει και η Χούνα. Δεν έγινε. Μούγκα. Κανένας. Τίποτε. Ψυχρές σχέσεις. Είχε φτάσει ένα πολύ μεγάλο στέλεχος της Ρωσίας να πει ότι αν χαλάσει ο Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης θα παίρνουμε λιγότερες γούνες. Έτσι κι αλλιώς το κλίμα έχει βελτιωθεί στην Ρωσία. Άλλο παράδειγμα. Μέσα στην Βόσχα υπάρχει ένα κινέζικο κέντρο και έχουν ειδικό καθεστώς εισαγωγής. Αυτές οι διακρίσεις οφείλονται στις διακρατικές σχέσεις που έχει η Κίνα με τη Ρωσία και είναι ανταγωνιστικές με τις δικές μας. Λοιπόν, καλό θα είναι λοιπόν να ξέρουμε και τις απόψεις των μνημονιακών κομμάτων για αυτά τα ζητήματα τα οποία επιδρούν άμεσα στο ζήτημα της Γούνας. Διότι δυστυχώς είμαστε ένας παραγωγικός κλάδος που εξαρτάται ουσιαστικά κατά 90% από μια αγορά της χώρας της πρώτης Σοβιετικής Ένωσης. Λοιπόν, άφησα σαν τελευταίο θέμα τη θέση μας για την εκτροφή γουνοφόρων ζώων στον ομό. Η θέση μας λοιπόν, όπως πάντα και σε αυτό το ζήτημα, είναι ξεκάθαρη. Από τη στιγμή που αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, βοηθά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είμαστε υπέρ. Έχουμε και έχω εκφράσει πολλές φορές δημόσια για τον πολύ θετικό ρόλο που μπορούσε να παίξει μια μεγάλη παραγωγή μονοφόρων ζώων στη Δυτική Μακεδονία. Πρώτον, για την εισαγωγή συναλλάγματος, για την καθιστοποίηση παραγωγής, για τη μείωση ανεργίας, για τη δυνατότητα χρήσης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη δυνατότητα παράλληλων εργασιών, αλλά και σε περιόδους κρίσης η πρώτη ύλη σαν ένδυμα για τη μείωση της ζημιάς, διότι όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν κρίσεις και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί ο κλάδος της μεταποίησης να βοηθήσει τον κλάδο της παραγωγής δερμάτων
ούτω ώστε πάντοτε να υπάρχει μία εναλλακτική λύση. Αυτές οι θέσεις μας είναι γνωστές. Ξαφνικά, στις 27 λεπτά του και αφού είχαμε αναγγείλει τη σημερινή εκδήλωση, είδαμε στα μέσα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η οποία λέει το εξής. Αυτή εδώ είναι. Η ελληνική γούνα κατά του ΣΥΡΙΖΑ, οικολόγων και δημοκρατικής αριστεράς για τη στάση τους ενάντια στη γούνα. Λένε διάφορα. Εδώ αναλύουν εδώ για την θέση που είχε η δημοκρατική αριστερά και οι οικολόγοι και βγαίνουν πίσω, στην πίσω σελίδα και λένε η παραπληροφόρηση αυτή συνεχίστηκε και κατά τη συζήτηση στη Βουλή για την εκτροφή γουνοφόρων ζώων με τις δηλώσεις της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίας Διώτη, χαρακτηρίζοντας την εκτροφή γουνοφόρων ζώων ως δραστηριότητα η οποία παραβιάζει τα δικαιώματα των ζώων. Για τον λόγο αυτό αρνήθηκαν την κατάταξη εκτροφής των γουνοφόρων ζώων ως κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Λοιπόν, τι λένε δηλαδή? Λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε για να ενταχθεί η δημιουργία φάρμας, η δημιουργία φάρμας στην κτηνοτροφική δραστηριότητα. Αυτό είναι τελείως άλλο από το να είμαστε εναντίον της γούνας. Βάζει όμως πρώτο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε καν υπάρχει γραμματική σειρά. Πρώτο ο ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερη οικολόγη και τρίτη δημοκρατική αριστερά. Είναι ένα πράγμα το οποίο ταυτίζει τώρα το ΣΥΡΙΖΑ, όπως το λέτε, μαζί με τους άλλους, οι οποίοι κυρίως με τη θέση της δημοκρατικής αριστεράς, η οποία λέει ότι απορρίπτουμε τελείως το επάγγελμα και προτείνει να καταργηθεί το επάγγελμα της γούνας. Άρα συνειδητά λέγεται μία διαστρέβλωση. Δεν θέλω να πω ότι είναι ψέμα, λέω ότι είναι μία διαστρέβλωση. Είναι πρώτος λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κάνει την εκδήλωση, πάντα σε αυτόν τον τόπο ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για όλα. Όλοι οι άλλοι είναι παρθένες. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η αλήθεια. Από ό,τι είπα, φαντάζομαι φαίνεται ότι είμαστε από την πλευρά της γούνας, αλλά από άλλη πλευρά σκοπιά συμφερόντων. Δεύτερον, τις θέσεις μας αυτές τις έχουμε εκφράσει επανειλημμένα και είμαστε οι μόνοι που χτυπάμε το κακό στη ρίζα και τα βάζουμε με τα μεγάλα συμφέροντα που παίρνουν τις προμήθειες. Λοιπόν, όταν έγινε το 2009 ενωμένοι για την Γούνα και ξέρετε το συλλαλητήριο που έγινε μπροστά στην Ομαρχία, ήμασταν οι μόνοι οι οποίοι βγάλαμε αυτή την ανακοίνωση και τη διάβασε ο σύντροφος Περικλής. Και λέμε λοιπόν, πρέπει κάπου σε αυτόν τον τόπο να δούμε την αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν οι υπεραξίες και τα κέρδη να ιδιωτικοποιούνται και οι ζημιές να κοινωνικοποιούνται. Δεν αντέχει άλλο η κοινωνία να αφήνει τακτική. Πριν από τρία χρόνια. Δεν είναι δυνατόν τα μεροκάματα των εργαζομένων για πάνω από μία εικοσαετία να παραμένουν καθυλωμένα. Δεν είναι δυνατόν να ανθεί η μαύρη ανασφάλιστη εργασία και ταυτόχρονα να έχουμε ανεργία με επίσημα στοιχεία πάνω 30% και στους νέους πάνω από 50%. Είναι υποκρισία ότι ενώ γνώριζαν και γνωρίζουν όλοι κόμματα χωρίς βουλευτές, υπηρεσίες, συνδικαλιστικά όργανα, ότι μεσίτες και καμάκια και μεγαλοτουριστικές εταιρείες παίρνουν τεράστιες προμήθειες και ενημένονται ασύνδετα τον χώρο και μάλιστα αφορολόγητα, όχι μόνο δεν κάνουν και δεν κάνουν τίποτα για να σταματήσουν το καρκίνο με αυτό, αλλά ακόμη και σήμερα αποτελεί ταμπού και δεν δίνεται από κανένα. Αυτή είναι η ανακοίνωση που είπαμε πριν από τρία χρόνια. Δεν υπήρχε κρίση, δεν υπήρχαν μνημόνια, αυτή ήταν η θέση μας και τότε. Προχωράμε. Τι είπε λοιπόν αυτή η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ? Από την ιστοσελίδα της. Λοιπόν, στο θέμα της εκτροφής γουνοφόρων ζώων που αναφέρθηκε ο κ. Κασαπίδης
ο κ. Καραπίδης, το Δεκέμβριο του 2001 η Ευρωπαϊκή Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία και την Ευζοία των Ζώων δημοσίευσε έκθεση για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων που εκτρέφονται για τη γούνα τους, στην οποία επισημαίνονται σημαντικότατα προβλήματα σχετικά με την ευζοία τους. Η έκθεση αυτή έδειξε ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή γουναφόρων έχει ως αποτέλεσμα την πολύ υψηλή θνησιμότητα, σημαντικά προβλήματα νοσηρότητας, αδυναμία οστών λόγω έλλειψης άσκησης των ζώων, έντονες στερεοτυπικές συμπεριφορές για μεγάλα χρονικά διαστήματα, δαγκώματα της γούνας ή ακόμα χειρότερα τον αυτοακροτηριασμό της ουράς των άκρων. Είναι ξεκάθαρο ότι τα εκτροφεία γουνοφόρων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προσφέρουν ένα επαρκές και πολυσύνθετο περιβάλλον και η φυσιολογική συμπεριφορά των ζώων είναι αδύνατο να εκδηλωθεί μέσα σε αυτά. Γι' αυτό το, αυτό το πρίσμα δεν μπορούμε να δούμε την εκτροφή γουνοφόρων ζώων ως κτηνοτροφία, αλλά καθαρά ως μια βιοτεχνική εγκατάσταση. Αυτό είπε η βουλευτήρα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η τοποθέτηση, κατά την άποψή μας, έχει ένα σωστό συμπέρασμα και ένα λάθος. Το σωστό είναι ότι οι καλύτερες συνθήκες ζωής, τροφής, υγιεινής, ιατρικής περίθαλψης οδηγούν σε καλύτερο ποιοτικό αποτέλεσμα. Καλύτερα κλουβιά, καλύτερη τροφή, καλύτερη όρη υγιεινής, εμβόλια, γιατροί οδηγούν σε καλύτερο αποτέλεσμα. Τι λέει λοιπόν εδώ πέρα η περιφέρεια για το θέμα αυτό, για τις θέσεις που έχει η περιφέρεια και αναλύοντας τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει το εξής. Η ιδιαιτερότητα των εγκαταστάσεων εκτροφής γουνοφόρων ζώων είναι η περιορισμένη δυνατότητα καθορισμού κτηνοτροφικών ζωών εξαιτίας των μεταδοτικών ζωονόσων οι οποίες μεταφέρονται ακόμη και με τον αέρα και δεν μπορούν προς το παρόν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Οι ασθένειες των γουνοφόρων ζώων οφείλονται σε ιούς και παράσιτα αλλά και στην μη σωστή διατροφή των ζώων. Πέρα των βλαβών της υγείας των ζώων, πολλές από τις ασθένειες έχουν και άμεσες ή έμμενες συνέπειες στην ποιότητα του παραγόμενου γουνοδέρματος. Κυριότερη ασθένεια είναι η αλεούτια νόσος ή αλλιώς πλασμοκύτωση του βυζών, ιδιαίτερα μεταδοτική και προκαλεί το θάνατο των ζώων, η οποία σε μερικές περιπτώσεις εκτροφείων έχει προκαλέσει απώλειες μέχρι και 100%. Η ασθένεια μεταφέρεται με τα σωματικά υγρά και μπορεί να μείνει αδρανής μέχρι και 2 έτη σε αποξηραμένα ώρα, ακόμα και στα ρούχα και τα παπούτσια του ιδιοκτήτη. Όταν η ασθένεια εντοπίζεται στα ζώα που νοσούν, θα πρέπει σε κάποια περίπτωση να έρχονται, δεν πρέπει σε κάποια περίπτωση να έρχονται σε επαφή με υγιή ζώα. Καθώς δεν υπάρχει ακόμα γνωστή θεραπεία για την αντιμετώπιση της ασθένειας, μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη της ασθένειας, γι' αυτό και αποφεύγεται οι μονάδες εκτροπής να βρίσκονται η μία πάνω στην άλλη. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με το όρους υγιεινής. Δηλαδή, τι είπε η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να έχουμε καλύτερους όρους υγιεινής, καλύτερα κλουβιά, καλύτερη τροφή, ελεγχόμενη τροφή, εμβόλια, γιατρούς, για να έχουμε το σωστότερο αποτέλεσμα. Αυτό ήταν το καλό, το σωστό. Το λάθος ήταν το ότι με αφορμή μια ερώτηση που έκανε και η οποία δεν της απαντήθηκε σε σχέση με το ότι εάν μπαίνοντας τα γουνοφόρα ζώα στην κτηνοτροφία θα κόψουν από τις επιχορηγήσεις από την ΟΝΕ επιδοτήσεις, δεν της απαντήθηκε αυτή και επειδή είναι από την Λάρισα και έχει μία ευαισθησία για το δίδυμα της κτηνοτροφίας, εξέφρασε τη δική της γνώμη. Οι βουλευτές δεν είναι φερέφωνα, έχουν άποψη και μερικές φορές μπορεί να πηγαίνουν και κόντρα στην άποψη των πολιτικών του σχηματισμών.
είμαστε κάθε μέρα αντίθετοι αυτή την άποψη και αυτή η άποψη δεν εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε λοιπόν, όπως προανέφερα, υπέρ της δημιουργίας και επέκτασης των εταιριών εκτροφής μουροφόρων ζώων και της ένταξή τους ως κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Δεύτερον, είμαστε υπέρ της ένταξης και χρηματοδότησης και του ζωικού κεφαλαίου από προγράμματα. Τρίτον, είμαστε υπέρ του σοβαρού ελέγχου της διατροφής υγιεινής των ζώων και της στήρησης των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μην υπάρξει ποτέ πρόβλημα ασθενειών. Εμβόλια, κτηνιατρική παρακολούθηση είναι πρώτες προτεραιότητες. Τέταρτον, είμαστε υπέρ της διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων κατά τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζονται οι περιβαλλοντολογικοί όροι για να μην δημιουργούνται προβλήματα στα γύρω χωριά και γενικότερα στην κοινωνία. Είμαστε υπέρ της χρήσης των απορριμμάτων για βιομάζα. Είμαστε υπέρ της συνεργασίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε όλη η τεχνογνωσία, έρευνα, φάρμακα να χρησιμοποιούνται για το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν μπορεί ο καθένας να βρίσκει λύσεις από μόνος του. Χρειάζεται υποστήριξη. Τέλος, είμαστε υπέρ της δημιουργίας δημοπρατηρίου, ώστε να μπορούν και οι μικροί, χωρίς έξοδα, να προμηθεύονται δέρματα από την περιοχή μας. Κάτι που βελτιώνει το κόστος των γουναρικών. Παραδείγματος χάρη, μικρότερο ποσοστό δημοπρατηρίου. Ξέρετε όλοι ότι οι δημοπρασίες έχουν ένα commission. Συν μεταφορά, συν ταξίδια, μειώνει το κόστος παραγωγής. Επειδή όμως ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη, στις 26 του μηνός, Τετάρτου, μία μέρα δηλαδή πριν να βγάλει η Ομοσπονδία την ανακοίνωση, βγαίνει ο Περιφερειάρχης σε μία επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σε σχέση με τον νόμο 4056 για την αδειοδότηση εκτροφείων μονοφόρων ζώων και λέει: «Η αρχική μας ανακούφιση από την αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την αδειοδότηση των σταυλικών εγκαταστάσεων, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τον νέο νόμο 4056 του 12, διαδέχθηκε μια έντονη απογοήτευση όταν αντιληφθήκαμε ότι το κατά άλλα ευνοϊκό περιεχόμενο του συγκεκριμένου νομοθετήματος έχει εξαιρεθεί η εκτροφή μουροφόρων ζώων». Και πιο κάτω λέει: «Ο γεγονός που ελοχεύει κινδύνου σε σχέση με την απένταξη των συγκεκριμένων μονάδων από τον αναπτυξιακό νόμο που λύγει 34. Δηλαδή λέει ότι όλα αυτά τα χειροκροτήματα που είπαν ότι μπήκαν στον αναπτυξιακό νόμο και ότι έγινε, εντάχθηκε στον κτηνοτροφικό κλάδο, αποδείχθηκε ότι ήταν φούμερα. Αυτό λοιπόν δεν το αντιλήφθηκε η Ομοσπονδία. Και πόσο είναι ένοχη η σιωπή της ενόψη των εκλογών? Γιατί δεν διαμαρτυρήθηκε για τα κόμματα που την εμπέζουν και την διαμαρτυρείται μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ θα μιλήσω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι απολογητής καθενών. Φυσικά, το πιο εύκολο είναι να σπουλογήσει σήμερα το ΣΥΡΙΖΑ κανένας. Το πιο δύσκολο είναι να κάνει τη μελέτη που έκανα εγώ και να δώσει μια δίκαια λύση. Γιατί και εμείς είμαστε στην Ομοσπονδία και οι άλλοι είναι στην Ομοσπονδία. Λοιπόν, και συνεχίζει η καταγγελία. Η ελληνική γνώση.